Παρατηρήστε ότι στο κελί α2, όπου υπάρχει το κείμενο... Σε λεπτό κάτι δεν πήγε καλά, ας πατήσουμε ανέρεση. Στο κελί λοιπόν α2 υπάρχει το κείμενο πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ACDL, το οποίο υπερβαίνει τα όρια του κελιού Α1, α α2. Συγγνώμη. Αν εμείς πάμε και πληθολογήσουμε κάτι μέσα στο κελί ε, ε, β2, το b2, ας γράψουμε έναν αριθμό, τότε όπως έχουμε πει... Χάνεται το κείμενο εδώ. Πώς μπορούμε λοιπόν στο κείμενο αυτό, στο κείμενο του κελιού α2 να εφαρμόσουμε αναδίπλωση. Από το μενού μορφή επιλέγουμε την διαταγή κελιά και την καρτέλα στήχηση. Εδώ υπάρχει ρύθμιση αναδίπλωση κειμένου. Πατάμε το κουμπί ok και βλέπουμε το αποτέλεσμα στο κελί. Έγινε αυτόματη αναδίπλωση του κειμένου στα όρια του ε, κελιού.